Με το παγκόσμιο εμπόριο να πλήττεται από την πανδημία, την προοπτική ενός άτακτου Brexit πιο πιθανή παρά ποτέ και τον εμπορικό πόλεμο Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών να μένεται, δεν υπάρχει χειρότερη χρονική συγκυρία για να μείνει ακέφαλος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Η ευνίδια διαπαραίτηση του Ρομπέρτο Αζεβέδο όμως έκανε το χειρότερο σενάριο πραγματικότητα. Ο 62χρονος Βραζιλιάνος μετακομίζει στον ιδιωτικό τομέα και στο αποχαιρετιστήριο του επανέλαβε την ανάγκη για διεθνή συνεργασία που είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών. Δύο είναι οι βασικές αρμοδιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου: η διαμεσολάβηση για σύναψη εμπορικών συμφωνιών μεταξύ των μελών του και η διευθέτηση των εμπορικών διαφορών. Ωστόσο, από τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να μπλοκάρουν το διορισμό νέων δικαστών, ο ρόλος του ΠΟΕ έχει περιοριστεί δραματικά. Το θέμα είναι αν μπορούμε να βρούμε μια λύση μακροπρόθεσμα, σύντομα, αναρωτιόταν ο Αζεβέδο τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα τις απαντήσεις οφείλει να βρει ο διάδοχός του, ο οποίος προς το παρόν παραμένει άγνωστος. 8 υποψήφοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ως σήμερα. 2 προέρχονται από την Ευρώπη, ο πρώην Βρετανός Υπουργός Εμπορίου Λίαμ Φόξ και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας Τούντορ Ιλιανόφσκι. Η λίστα θα οριστικοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου και ο αντικαταστάτης του Αζεβέδο θα ανακοινωθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Όλα αυτά όμως υπό κανονικές συνθήκες, γιατί αν οι διαφωνίες συνεχιστούν, ο οργανισμός θα παραμείνει ακέφαλος σε μια ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία.